είπες ότι σου έδωσε η παραγωγή. Ναι, ήταν μια ιδέα της παραγωγής, λόγω ότι πήγαινα στα καράβια παλιά και φύλαγα. Και έτσι μου είπαν να το βάλουν. Εγώ είχα πει επιχειρηματίας, μου λένε να βάλουμε καλύτερα το πρωί μισθοφόρος, θα είναι λίγο πιο όμορφο, πιο πιασάρικο, να το πω όπως το λένε. Και το έκανα με πολύ ευχαρίστηση, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και εκ του αποτελέσματος είναι μια χαρά, μπορώ να πω. Σχολιάστηκε και έντονα και η κίνηση που έκανες στον Γιάννη Σπαλιάρα. Εντάξει, καθώς ξέρουμε πως είναι τηλεόραση, το δείξανε λίγο ανάποδα. Ήταν μια κίνηση αυτή της μούτζας που λένε πάρτα ρε παιδί μου. Καλώς ή κακώς θέλανε να το βγάλουν λίγο πιο αλλιώς γιατί πουλάει λίγο καλύτερα. Δεν πειράζει, μια χαρά με τον Γιάννη, είμαστε πολύ φίλοι και όλα καλά. Ο Γιάννης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αν σου φέρω με καρύδα τώρα, θα φας? Θα φάω και έχω και το τσεκούρι μαζί μου. Το έχω πάρει μαζί μου για ενθύμη, οπότε μπορώ να τη σπάσω και πολύ εύκολα. Δέχτηκες πρόταση εσύ για εκπομπή? Εγώ προς τιμήν δεν θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο για να πάω στην τηλεόραση. Οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να γίνει, ευχαρίστω να γίνει, θα συζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η προτεραιότητά μου. Τον Τάνο πίστευε θα βγει νικητής? Βέβαια, είχαν ξεχωρίσει και ο Τάνος και ο Μάριος. Σχολιάστηκε έντονα ο σταυρός που έκανε. Ο Τάνος είχε δείξει ότι είναι ένα πολύ θρησκό παιδί, κάνει το σταυρό του συνέχεια. Εγώ δεν είμαι καθόλου αρνητικό σε αυτό. Άλλοι νομίζω είχαν τσακωθεί για αυτό το λόγο με τον Τάνο, ο οποίο τα βρήκαν κιόλα μετά. Από εκεί και πέρα, ο καθένα όπω θέλει. Είχατε καταλάβει ότι υπάρχει τόσο πολύ ανταπόκριση για το survival? Φυσικά όχι. Γιατί είπε ότι ο Γιάννης Παλιάρας είπε ότι είχατε μια μικρή ενημέρωση. Ο Γιάννης Παλιάρας ξέρει από τηλεόραση καθώς ήταν σε πάνελ, οπότε μπορεί να αντιληφθεί και το μέγεθος. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό το πράγμα, δεν ήμουν ένα δημόσιο πρόσωπο πριν. Οπότε και καλά να μας λένε ότι πάει, δεν θα περίμενα αυτό το πράγμα με τίποτα.